Τέλος στα stablecoins στην Ευρώπη και στα ανταλλακτήρια όπως Binance, OKEx, Kraken, Coinbase κτλ. Χαμός και πάλι. Από τις 30 Ιουνίου και μετά δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε κάποια stablecoins στην Ευρώπη, τουλάχιστον νόμιμα, και επίσης τα ανταλλακτήρια δεν θα τα έχουν διαθέσιμα πλέον και έχουν ανακοινώσει ήδη ότι θα τα βγάλουν από τα ανταλλακτήρια, θα τα αφαιρέσουν. Τι επιλογές έχουμε, τι θα πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα χωρίς να πανικοβληθούμε. Γιατί τα headlines ότι η Binance θα αφαιρέσει τα stablecoins, ξέρω ότι πάλι δημιουργούν πανικό. Και ειδικά όταν έχει Binance και κάτι άλλο, αμέσως μας πιάνει η καρδιά μας. Τώρα, πριν εμβαθύνουμε στο θέμα, δώστε ένα like, ένα διπλό like στο βίντεο, γιατί κάνω αυτό το βίντεο για δεύτερη φορά. Η πρώτη φορά ξέχασα να βάλω το μικρόφωνο, δεν είχε καλό ήχο και έπρεπε να ξανακάνω αυτό το βίντεο. Okay. Και εγγραφή, αν δεν έχει κάνει ακόμα, στο κανάλι για καθημερινή ενημέρωση ή μάλλον κάθε δεύτερη τρίτη ημέρα ενημέρωση και αναλύσεις. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχουμε αυτή τη στιγμή στην αγορά και πώς θα είναι αυτές οι αλλαγές από εδώ και πέρα. Τα stablecoins που χρησιμοποιεί ο περισσότερος κόσμος είναι USDT και USDC. Το USDT έχει το 70% της αγοράς αυτή τη στιγμή. Η κεφαλαιοποίηση του USDT είναι 112 δισεκατομμύρια δολάρια ή 112 δισεκατομμύρια USDT. Και το επόμενο μεγαλύτερο είναι το USDC που χρησιμοποιείται περισσότερο από εσάς. Εγώ προσωπικά USDC, USDT λίγες φορές έχω χρησιμοποιήσει το DAI, κάποια άλλα crypto πολύ ελάχιστες φορές. Υπάρχουν διάφορα άλλα stablecoins, αλλά δεν έχουν και τόση ασφάλεια ή σιγουριά τουλάχιστον όσο έχουν τα μεγάλα δύο που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Ναι, είναι centralized, είναι ελεγχόμενα. Μας έχουν πει ότι είναι backed από το δολάριο, δηλαδή για κάθε USDT ή USDC υπάρχει από πίσω ένα δολάριο, που σημαίνει ότι ακόμα και να πέσει η αξία του και πάλι μπορείς να εξαργυρώσεις σε ένα δολάριο. Οπότε θεωρητικά, μόσα ξέρω μέχρι στιγμής, είμαστε OK. Τώρα, το USDC λοιπόν δεν είναι αριθμισμένο στην Ευρώπη. Δεν έχει πάρει τις άδειες, δεν έχει περάσει από όλες τις αδειοδοτήσεις που χρειάζεται για να λειτουργήσει επίσημα στην Ευρώπη και τα ανταλλακτήρια δεν μπορούν να το έχουν αυτό νόμιμα στο site τους, στις πλατφόρμες τους από τις 30 Ιουνίου και μετά. Και αυτό το πρόβλημα δεν είναι των ανταλλακτηρίων. Αυτό έρχεται από την εφαρμογή της νομοθεσίας που περάστηκε πριν από ένα χρόνο, τη γνωστή νομοθεσία MiCA που ψηφίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο. Και σύμφωνα με την νομοθεσία της MiCA, τα stablecoins, οι εταιρείες που εκδίδουν τα stablecoins θα πρέπει να πάρουν τις άδειες στην Ευρώπη. Και επίσης, αυτό που προσπαθούν να κάνουν στην Ευρώπη είναι να προωθήσουν τα Euro stablecoins. Έχουν βάλει και μια κεφαλαιοποίηση στα stablecoins και στις συναλλαγές που μπορούν να έχουν στην Ευρώπη. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι στα 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Το είχα αναφέρει και στο προηγούμενο βίντεο πριν από ένα χρόνο, όταν κάναμε το MiCA. Το έχω στο κανάλι. Όποιος θέλει μπορεί να δει εκεί πέρα και διάφορες άλλες πληροφορίες που αφορούν τα κρυπτονομίσματα. Ξανά λοιπόν, μιλάμε τώρα για έναν ξεκάθαρο πόλεμο συμφερόντων. Γι' αυτό γίνονται όλες αυτές οι αλλαγές. Γιατί αν χρησιμοποιηθούν αρκετά τα αμερικάνικα stablecoins, τα stablecoins που στηρίζονται πάνω στο δολάριο, δηλαδή όπως USDC, USDT κτλ. Αν χρησιμοποιηθούν αρκετά στην Ευρώπη, μπορεί να υπονομεύσουν το ευρώ. Και αυτό δεν το θέλουν και γι' αυτό περάσαν αυτήν την νομοθεσία που βάζουν ένα περιορισμό στα ξένα stablecoins και προσπαθούν να προωθήσουν τα euro stablecoins. Okay. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο έχουμε αυτές τις αλλαγές. Και η νομοθεσία της MiCA αρχίζει και μπαίνει σε ισχύ και ειδικά τα stablecoins από τις 30 Ιουνίου, σε λίγες ημέρες. Και αν σας αρέσει το βίντεο μέχρι στιγμής, δώστε ένα like και εγγραφή για να μην χάσει άλλα βίντεο και ευκαιρίες στο μέλλον. Τώρα, τι επιλογές έχουμε εδώ πέρα και τι θα πρέπει να κάνουμε εμείς μετά από αυτές τις αλλαγές όταν θα αφαιρεθούν τα stablecoins από τα ανταλλακτήρια κτλ. Η καλύτερη επιλογή που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι το EuroC, το Euro Stablecoin που έχει εκδοθεί από την Circle. Η Circle είναι η εταιρεία που έχει εκδώσει το USDT Stablecoin κρυπτονόμισμα. Είναι centralized, κεντρωμένη εταιρεία, ελέγχεται από CEO, ομάδα, boarding directors και όλο αυτό το πράγμα, όπως ελέγχονται οι μεγάλες εταιρείες. Μέχρι στιγμής έχει αποδειχτεί ότι είναι fair για εταιρεία, οπότε σαν επιλογή στην αγορά θεωρώ ότι είναι η καλύτερη επιλογή που έχουμε. Δεν είναι ότι προσπαθώ να τους προωθήσω, να τους κάνω κάποια διαφήμιση, αλλά αν δούμε τις επιλογές που έχουμε αυτή τη στιγμή στην αγορά, αυτή φαίνεται η καλύτερη επιλογή που έχουμε. Υπάρχουν και διάφορα άλλα stablecoins που μπορείς να δεις, euro stablecoins, αλλά προσωπικά θα εμπιστευόμουν περισσότερο αυτό. Όπως χρησιμοποιώ το USDT και το USDC μέχρι στιγμής. Okay. Και αυτά τα χρησιμοποιούμε τώρα σύμφωνα με τις δικές μας ανάγκες, δεν θα βάλουμε όλες μας τις περιουσίες στα stablecoin. Είπαμε, χτίζουμε portfolio με bitcoin, ethereum και διάφορα altcoins ή assets διάφορα όπως real estate κτλ. Δεν θα κρατάμε μια ζωή stablecoins. Ουσιαστικά τα stablecoins είναι περισσότερο να έχουμε κάτι στην άκρη για να κυνηγάμε ευκαιρίες ή όταν ρευστοποιούμε τα κέρδη μας από τα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα. Αυτή είναι ουσιαστικά η χρήση των stablecoins. Okay. Τώρα, όσον αφορά την νομιμοποίηση, παρανομοποίηση και όλο αυτό το πράγμα, από όσο έχω καταλάβει εγώ, το να έχεις
stablecoins USDT ή USDC σε κάποιο πορτφόλιο σου, σε MetaMask ή σε Binance. Καλά, Binance και OKX και Kraken και Coinbase και αυτά θα τα βγάλουν. Αλλά το να έχεις την κατοχή σου USDC δεν θα θεωρηθεί παράνομο. Γιατί και πάλι είναι ένα asset, είναι ένα περιουσιακό στοιχείο. Αλλά αυτό που δεν θα είναι νόμιμο είναι δηλαδή να πας να αγοράσεις κάπου με αυτό το stablecoin στην Ευρώπη, να πας να αγοράσεις ένα αεροπορικό εισιτήριο ή ένα καφέ ή κάτι άμεσα με το stablecoin σαν συναλλαγή. Ουσιαστικά αυτό το πρόβλημα είναι για τις επιχειρήσεις και όχι για τους καθημερινούς χρήστες. Τουλάχιστον έτσι έχω καταλάβει εγώ. Αν είμαι λάθος, ας μου γράψει κάποιος από κάτω αν έχει καταλάβει κάτι άλλο. Όπως και να έχει λοιπόν, αυτές οι αλλαγές θα γίνουν τώρα άμεσα. Τώρα το Euro stablecoin, το EuroC, υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Μπορείτε να το βρείτε στο CoinMarketCap. Έχει κάποιες βασικές πληροφορίες. Είναι 1:1 με το ευρώ και για αγορά είναι διαθέσιμο σε Coinbase Exchange, σε κάποια αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια όπως το Uniswap και σε Bitmart, Bitstamp κτλ. Τώρα, όσοι χρησιμοποιείτε Coinbase Exchange, okay, το βρίσκετε διαθέσιμο εκεί πέρα, κάντε τις αλλαγές σας. Όσοι χρησιμοποιείτε άλλα ανταλλακτήρια, θα περιμένετε μέχρι να ανταχθεί αυτό το Euro Stablecoin ή κάποιο άλλο στα υπόλοιπα ανταλλακτήρια όπως Binance κτλ. Και τα υπόλοιπα ανταλλακτήρια, Binance, Bybit, OKX και Coinbase και όλα αυτή, καλά, η Coinbase το έχει ήδη, θα αναγκαστούν να βάλουν Euro Stablecoins, αλλιώς θα χάσουν την αγορά. Είναι τόσο απλό. Αλλά έτσι λοιπόν θα είναι η κατάσταση από εδώ και πέρα και αυτές θα είναι οι αλλαγές. Και στο σημείο αυτό θέλω να κάνω μια σύντομη αναφορά στον χορηγό του σημερινού βίντεο που είναι η Bybit και η κάρτα της Bybit. Η κάρτα της Bybit είναι αυτή τη στιγμή μια από τις καλύτερες επιλογές σαν κρυπτοκάρτα για να χρησιμοποιήσουμε άμεσα τα κρυπτονομίσματά μας σε stablecoins, σε bitcoin, ethereum και κάποια άλλα altcoins, να φορτίσουμε την κάρτα και να κάνουμε άμεσα συναλλαγές σε οποιαδήποτε επιχείρηση online ή offline γιατί είναι Mastercard. Μπορείς επίσης να κάνεις και ανάληψη μετρητών σε ATM, μπορείς να προσθέσεις την κάρτα αυτή και σε Google Pay και να κάνεις συναλλαγές οπουδήποτε online και offline και πάλι. Το ανταλλακτήριο Bybit επίσης είναι μια από τις καλύτερες επιλογές γενικώς και σαν ανταλλακτήριο για αγορά, πώληση, για trading, για να κυνηγάς διάφορα airdrops, saving κτλ. Staking έχει πολλές επιλογές και μπορείς να το δεις και σαν επιλογή ανταλλακτηρίου. Αφήσω link στην περιγραφή για να πάρεις και 25 ευρώ bonus καλωσορίσματος με την παραγγελία της κάρτας που είναι 100% δωρεά. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα με τα stablecoins για να ολοκληρώσουμε το θέμα. Θα δεις λοιπόν διάφορα headlines δεξιά και αριστερά. Μην τρομάζεις, μην είσαι συντονισμένος στο cryptonea.gr για καθαρή και καθημερινή ενημέρωση με οτιδήποτε σημαντικό συμβαίνει στην αγορά, είτε αρνητικό είτε θετικό. Και μην αποσυντονιστείς μόνο από κάποιους που κυνηγάνε να βγάλουν αρνητικά άρθρα για να τρομάξουν τον κόσμο, γιατί ξέρουν ότι ο κόσμος θα πάει να δει το αρνητικό κατευθείαν. Να είσαι πρόθυμος να δεις τις αλλαγές αυτές και να ανταποκριθείς όπως πρέπει, γιατί αυτή η αγορά χτίζεται συνεχώς και θα δούμε πολλές αλλαγές από εδώ και πέρα. Σίγουρα περιμέναμε να δούμε κάποιους ελέγχους και ξέραμε ότι δεν θα είναι τόσο ελεύθερη η αγορά αυτή των κρύπτο για πάντα. Και εδώ είμαι, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και οτιδήποτε σημαντικό συμβαίνει, θα κάνω ενημέρωση με την πρώτη ευκαιρία, όπως πάντα. Αυτά λοιπόν για το σημερινό βίντεο. Δώσε ένα like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι για να μην χάσει άλλες ευκαιρίες στο μέλλον και καθημερινή ενημέρωση με τις τελευταίες και πιο σημαντικές εξελίξεις στα κρυπτονομίσματα. Δες το βιβλίο μου αν δεν το έχεις δει ήδη για να έχεις μια ολοκληρωμένη κατανόηση γύρω από τα κρυπτονομίσματα. Επίσης, τα μαθήματα στο Android Academy μπορεί να σε βοηθήσουν να έχεις μια σύντομη σε θέμα χρόνου και ολοκληρωμένη κατανόηση και προχωρημένη κατανόηση γύρω από τα κρυπτονομίσματα, από τα δύο μαθήματα, από το βασικό και το advanced. Και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και πολλές επιτυχίες.